Το άδικο προχωράει σήμερα με βήμα όλο σιγουριά. Οι καταπιεστές προετοιμάζονται για δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Η βία εξασφαλίζει. Όπως ακριβώς είναι, έτσι θα μείνει. Καμιά φωνή δεν αντυχεί έξω από την φωνή των κυρίαρχων. Τα ψέματα που συνόδευαν την αντεπανάσταση του 1989-1990 για έναν κόσμο ελεύθερο, ειρηνικό και δημοκρατικό, γρήγορα αποκαλύφθηκαν. Στη Ρωσία του σήμερα, 2 εκατομμύρια παιδιά ζουν στο δρόμο. Εκατοντάδες άστεγοι πεθαίνουν από το κρύο. 6 εκατομμύρια είναι οι άνεργοι. Χιλιάδες τα θύματα των εθνικιστικών συγκρούσεων και πολέμων. Εκατομμύρια οι πρόσφυγες. Πορνεία, ναρκωτικά, εγκληματικότητα μαστίζουν την νεολαία. Μέσα σε 15 μόνο χρόνια, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποίησαν ένα πλήθος πολέμων. Ιουγκοσλαβία, Ιράκ, Αφγανιστάν. Μακρύς και ατέλειωτος ο κατάλογος των εγκλημάτων. Οι λαοί αδικούνται. Οι μηχανές του πολέμου ενισχύονται. Οι κερδισμένοι από την αντεπανάσταση έχουν κιόλας κατακτήσει νέες αγορές. Απέκτησαν δυνατότητες για μεγαλύτερη εκμετάλλευση και αμύθιτα κέρδη. 0,13% του πληθυσμού της γης κατέχει πλούτο 33,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι χαμένοι πληρώνουν τους ανταγωνισμούς των μονοπωλίων. Είναι φτηνό εργατικό δυναμικό χωρίς δικαιώματα. 5,4 δισεκατομμύρια ανθρώπων ζουν σε εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες. 1,4 δισεκατομμύρια εργατοϋπάλληλοι ζουν με 2 δολάρια ημερησίως. Το λαϊκό κίνημα έρχεται αντιμέτωπο με νέα και πιο βίαια μέτρα καταστολής. Σήμερα, εποχή των νέων τεχνολογιών, όπως χαρακτηρίζεται από τους ίδιους, η εργάσιμη μέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει ως και τις 14 ώρες. Τόσες περίπου, 14 δηλαδή, έως 15 ώρες, δούλευαν και οι πρόγονοι των σημερινών εργαζομένων στην Αγγλία του Ερίκου του 7ου, 500 χρόνια πιο πριν. Κι έτσι το παλιό παρελάβνει μασκαρεμένο σε νέο και σέρνει μαζί του το νέο που το παρουσιάζει ως παλιό. Το νέο βαδίζει αλυσοδεμένο και ντυμένο με κουρέλια. Πολλοί απογοητεύτηκαν, μη μπορώντας να δουν την προοπτική. Άλλοι παραιτήθηκαν από τον αγώνα, συμβιβάστηκαν με το πισωγύρισμα. Το κομμουνιστικό κίνημα υποχώρησε. Όμως, πίσω από τα σύννεφα της αντεπανάστασης, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Μας δείχνει ξεκάθαρα τη δυνατότητα ανατροπής του ιμπεριαλισμού, μέσα στην ίδια την κυριαρχία και την παντοδυναμία του. Τέλη 19ου αιώνα, αρχές 20ου. Στον καπιταλισμό συντελέστηκαν σημαντικές αλλαγές. Οι γιγάντιες μετοχικές εταιρείες, τα μονοπόλια και το χρηματιστήριο κυριάρχησαν σε ολόκληρη την οικονομία. Ο έλεγχος της παγκόσμιας αγοράς και των πηγών ενέργειας έγινε αντικείμενο σκληρού ανταγωνισμού. Οι αντιθέσεις ανάμεσα στους ιμπεριαλιστές δεν μπορούσαν να λυθούν ειρηνικά. Ένας νέος πόλεμος προετοιμαζόταν. Τέτοιος που όμοιό του η ανθρωπότητα δεν είχε ξαναζήσει μέχρι τότε. Το Νοέμβρη του 1912 στη Βασιλεία της Ελβετίας, τα εργατικά κόμματα συνεδρίασαν με θέμα τη στάση τους απέναντι στον πόλεμο. Σε περίπτωση που ξεσπάσει ο πόλεμος, η εργατική τάξη των διαφόρων χωρών και οι αντιπρόσωποι της στα κοινοβούλια πρέπει να προσπαθήσουν με όλα τα μέσα να εκμεταλλευτούν την οικονομική πολιτική κρίση που προκαλεί, να ξεσηκώσουν τις λαϊκές μάζες και να επιταχύνουν την πτώση της καπιταλιστικής κυριαρχίας για τον αγώνα υπέρ της σοσιαλιστικής επανάστασης. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ξέσπασε το 1914. Ως το 1918 εξελίχθηκε σε μια πρωτάκουστη ανθρωποσφαγή. 19 εκατομμύρια νεκροί σε όλα τα πολεμικά μέτωπα. Οι καταστροφές υπήρξαν ανυπολόγιστες. Οι ηγεσίες των εργατικών κομμάτων της Δεύτερης Διεθνούς στήριξαν τον πόλεμο. Παραιτήθηκαν από το καθήκον της μετατροπής του σε επανάσταση. Η υποταγή του εργατικού κινήματος στην αντίπαλη τάξη επικράτησε.
εκδηλώθηκε ως πολιτικό ρεύμα ο οπορτουνισμός, γνήσιο τέκνο του ιμπεριαλισμού, συνέπεια της εξαγοράς τμήματος της εργατικής τάξης από την αστική με κέρδη από τις αποικίες. Απέναντι στη χρεοκοπία των ηγετών της δεύτερης διεθνούς, το μαρξιστικό ρεύμα όρθωσε το ανάστημά του με την καθοδήγηση του Λένιν και των Μπολσεβίκων. Ακριβώς σε επαναστατική εποχή, η υπεκφυγή ή η έλλειψη αρχών στα θεωρητικά ζητήματα ισοδυναμούν με πλήρη ιδεολογική χρεοκοπία. Γιατί ακριβώς τώρα χρειάζεται μελετημένη και σταθερή κοσμοαντίληψη, για να εξουσιάζει ο σοσιαλιστής τα γεγονότα και όχι τα γεγονότα να εξουσιάζουν το σοσιαλιστή. Οι Μπολσεβίκοι επικράτησαν στο δεύτερο συνέδριο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Ρωσίας το 1903, τεκμηριώνοντας την ανάγκη συγκρότησης νέου τύπου εργατικών κομμάτων. «Στον αγώνα του για την εξουσία, το προλεταριάτο δεν έχει άλλο όπλο εκτός από την οργάνωση», έγραφε ο Λένιν. «Μπορεί να γίνει και οπωσδήποτε θα γίνει ακατανίκητη δύναμη, μόνο χάρη στο γεγονός ότι η ιδεολογική του ένωση στη βάση των αρχών του μαρξισμού στερεώνεται με την υλική ενότητα της οργάνωσης, που συσπηρώνει εκατομμύρια εργαζομένων στη στρατιά της εργατικής τάξης. Μπροστά στη στρατιά αυτή δεν θα αντέξει ούτε η εξουσία της ρωσικής απολυταρχίας που έχει παραγεράσει, ούτε η εξουσία του διεθνούς κεφαλαίου που παραγερνάει». Το 1905 οι Μπολσεβίκοι πρωτοστάτησαν στην επαναστατική άνοδο του ρωσικού λαού. Στόχος της στρατηγικής τους, το προλεταριάτο να ηγηθεί στην δημοκρατική επανάσταση και να τη μετατρέψει σε σοσιαλιστική. Το 1912 ήρθε η οριστική ρήξη και ο πλήρης διαχωρισμός από τους μενσεβίκους οπορτουνιστές. Το 1915, μια νέα επεξεργασία του Λένιν άνοιξε νέους δρόμους για το επαναστατικό κίνημα. Η ανισόμετρη ανάπτυξη του ιμπεριαλισμού κάνει δυνατή τη νίκη του σοσιαλισμού στην αρχή σε λίγες ή και σε μια μόνο καπιταλιστική χώρα. Η ιμπεριαλιστική αλυσίδα θα σπάσει στον πιο αδύναμο κρίκο της. Ο ρόλος των Μπολσεβίκων την κρίσιμη στιγμή υπήρξε καθοριστική σημασίας. Η ιδεολογική τους σταθερότητα στο μαρξισμό τους βοήθησε να πάνε κόντρα στο ρεύμα την ώρα που όλα φαίνονταν ακίνητα. Τα ιμπεριαλιστικά μπλοκ παντοδύναμα. Η αστική εξουσία πιο ισχυρή από ποτέ. Οι οπορτουνιστές δικαιωμένοι. Οι εργάτες ναρκωμένοι από τα αστικά πατριωτικά κηρύγματα. Τους βοήθησε να αποκαλύψουν τον κόμπο των αντιθέσεων που συγκεντρωνόταν στη Ρωσία και την έκαναν αδύναμο κρίκο του ιμπεριαλισμού. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η Ρωσία εγκυμονούσε σοβαρές εξελίξεις. Τη δεκαετία του 1880 είχαν εμφανιστεί τα πρώτα μονοπόλια. Το διάστημα 1900 με 1903 εκδηλώθηκε βιομηχανική κρίση. Η παραγωγή μειώθηκε δραματικά. Εκατοντάδες χιλιάδες έμειναν χωρίς δουλειά. Το 1909 άρχισε η περίοδος της ανόδου των μονοπωλίων που είχαν κιόλας πολλαπλασιαστεί. Η μεγάλη βιομηχανία συγκεντρώθηκε σε 6 περιοχές: Κεντρική, Βορειοδυτική, Βαλτική, Νότια, Πολωνία, Ουράλια. Εκεί συγκεντρώθηκε το 75% της συνολικής παραγωγής και το 79% των εργατών. Μέχρι το 1913 η παραγωγή σε πολλούς κλάδους της βαριάς βιομηχανίας επταπλασιάστηκε. Τον Μάρτιο του 1914 ο Λένιν επισήμανε: «Η Ρωσία εξευρωπαίζεται γοργά. Ο καπιταλισμός μας ορίμασε σχεδόν εντελώς και μάλιστα από ορισμένες απόψεις παρά ορίμασε». Την ίδια στιγμή το 42% της γης ανήκε σε μια μικρή ομάδα ιδιοκτητών που ασκούσαν την πολιτική εξουσία. Επικεφαλής τους ο τσάρος Νικόλαος Ρωμανόφ, που κυβερνούσε ως απόλυτος μονάρχης. Στην Ευρώπη και στην Ασία, άλλα έθνη, μικρότερα, βρίσκονταν υπό το ζυγό της ρωσικής αυτοκρατορίας. Στην Ασιατική Ρωσία, εκατομμύρια ζούσαν σε βαθιά κοινωνική καθυστέρηση. Η κατάσταση των Ρώσων εργαζομένων μπορούσε να χαρακτηριστεί από τις χειρότερες στην Ευρώπη. Δεκάδες σκοτεινές πολυκατοικίες ξεφύτρωναν γύρω από τα εργοστάσια. Χιλιάδες άτομα ζούσαν στριμωγμένα κάτω από ελεηνές συνθήκες. Σε κάθε έναν αναλογούσαν μόλις 4 κυβικά μέτρα αέρα. Πολυάριθμες άθλιες κουκέτες στηβάζονταν μέσα στη μούχλα, τη βρώμα και την υγρασία.
Δεν ήταν ασυνήθιστο τρεις ή τέσσερις εργατικές οικογένειες να μοιράζονται κατοικίες του ενός δωματίου χωρισμένες με κουρτίνες. Γύρω από κάθε εργοστάσιο, έφυποι φύλακες με μαστίγια είχαν επιφορτιστεί να τηρούν την τάξη. 100 εκατομμύρια χωρικοί χρόνο με το χρόνο γίνονταν φτωχότεροι. Η πείνα στην Ήπεθρο είχε γίνει πια φαινόμενο φυσιολογικό, έγραφε ο Τολστόη. Το 1/3 της Ρωσίας βρισκόταν εκτός νόμου. Τα μέλη της μυστικής αστυνομίας πλήθαιναν διαρκώς. Οι φυλακές και τα κάτεργα είχαν ξεχυλήσει από πολιτικούς κρατουμένους. Η επανάσταση του 1905 υπήρξε σταθμός για την ανάπτυξη της ταξικής πάλης στη Ρωσία. Η εργατική τάξη συσσόρευσε σημαντική πείρα. Έμαθε να οργανώνεται, να χρησιμοποιεί όλες τις μορφές πάλης. Τότε εμφανίστηκαν και τα πρώτα εργοστασιακά Σοβιέτ. Ο ρωσικός λαός έμαθε με καταπληκτική ταχύτητα να κάνει επανάσταση και κοινοβούλια, έγραφε ο Λέων Τολστόη. Την ίδια στιγμή, η επιδίωξη της αστικής τάξης να πάρει την εξουσία συνυπήρχε με το φόβο της απέναντι στο εργατικό κίνημα. Η Ρωσία πρωταγωνίστησε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αστική της τάξη δεν μπορούσε να διαφορήσει για την προοπτική των νέων αγορών και αποικιών. Την ίδια στιγμή, εργατική τάξη και αγροτιά έβλεπαν τη θέση τους να επιδεινώνεται. Το 1917 είχαν ήδη περάσει 3 χρόνια πολέμου. Στη Ρωσία, οι κοινωνικές αντιθέσεις οξύνονταν. Οι μάζες τραβιούνται τόσο από όλες τις συνθήκες κρίσης, όσο και από τις ίδιες τις κορυφές σε αυτοτελή ιστορική δράση, σύμφωνα με τον Λένιν. Αυτοί που σε άλλες εποχές υπέμεναν καρτερικά να τους κλέβουν, ανέπτυξαν τελικά πρωτοφανή επαναστατική δράση. Η πανεθνική πολιτική κρίση επιταχύνθηκε από τις διαμαρτυρίες της εργατικής τάξης στα βιομηχανικά κέντρα. Το Φλεβάρι, ο τσαρισμός ανατράπηκε. Για τη Ρωσία, η μοναρχία ήταν πια παρελθόν. Συγκροτήθηκε αστική προσωρινή κυβέρνηση. Επικεφαλής της, ο πρίγκιπας Λβόφ. Οι στόχοι της κυβέρνησης ήταν σαφείς. Η αστική εξουσία έπρεπε να εδραιωθεί, το επαναστατικό κίνημα να υποταχθεί και κυρίως να συνεχιστεί απρόσκοπτα ο πόλεμος. Η αστή όμως δεν ήταν παντοδύναμη. Είχε ήδη διαμορφωθεί μια ιδιόμορφη κατάσταση διαδικής εξουσίας. Εκτός από την προσωρινή κυβέρνηση, υπήρχαν τα Σοβιέτ των ένοπλων εργατών και στρατιωτών. Ο έλεγχος, ωστόσο, βρισκόταν στα χέρια των Μεσεβίκων και των Εσέρων. Αυτοί υποστήριζαν την κυβέρνηση αντί να την ανατρέψουν. Τον Απρίλιο του 1917, ο Λένιν επέστρεψε στη Ρωσία. Απόλυτη δυσπιστία. Καμιά υποστήριξη στη νέα κυβέρνηση, ιδιαίτερα υποπτευόμαστε τον Κερένσκι, εξοπλίστε το προλεταριάτο, έλεγε ο ίδιος σε γράμμα πριν την επιστροφή του. Με την άφιξη του ο Λένιν διατύπωσε τις περίφημες θέσεις του Απρίλη. Ως άμεσος στόχος τίθεται η ανατροπή της αστικής κυβέρνησης, το πέρασμα όλης της εξουσίας τα Σοβιέτ, των εργατών και των φτωχών αγροτών. Σε αυτά τα πλαίσια, οι Μπολσεβίκοι επιδίωκαν το κίνημα των Σοβιέτ να αγκαλιάσει όλη τη Ρωσία, να κερδίσουν την πλειοψηφία της εργατικής τάξης, να απομονωθούν Μενσεβίκοι και Εσέροι. Προετοίμαζαν αποφασιστικά τη σοσιαλιστική επανάσταση που είχε μπει στην ημερήσια διάταξη. Τα οξυμένα κοινωνικά προβλήματα ήταν αδύνατο να λυθούν από την αστική κυβέρνηση. Ο πόλεμος συνεχιζόταν. Η γη παρέμενε σε λίγους. Το ψωμί λιγόστευε. Η εκμετάλλευση εντυνόταν. Ένας στρατιώτης από το μέτωπο έγραφε στους αγρότες γονείς του. «Μη σας νοιάζει αν τα ζώα σας βόσκουν στα χωράφια των τσιφλικάδων. Αρχίστε να δουλεύετε τη γη χωρίς να ζητάτε την άδεια από αυτά τα γουρούνια. Τους έχουμε αρκετά χορτάσει με το αίμα μας. Πρέπει τέλος να καταλάβετε ένα πράγμα. Δεν θα παραδώσουμε τα όπλα όσο δεν θα έχουν όλα τακτοποιηθεί. Θα γυρίσουμε πίσω με τα τουφέκια μας».
διαβρασμός όλο ένα μεγάλωνε. Αστεί και οπορτουνιστές κατέβαλαν προσπάθειες για την εκτόνωσή του. Ο σοσιαλισμός, έλεγαν οι φιλελεύθεροι φορώντας τη μάσκα του σοσιαλιστή, είναι ένα ιδανικό στο οποίο θα φτάσει η ανθρωπότητα ακολουθώντας τη φωνή της συνείδησης και του λογικού. Οι κύριοι Κερέσκι και Τσιέιζε, έγραφαν οι Times του Λονδίνου, καταλαβαίνουν πως χωρίς την υποστήριξη των αξιωματικών και των πιο μετριοπαθών στοιχείων του λαού, δεν μπορούν να ελπίζουν σε αποφυγή της αναρχίας. Άλλες ευρωπαϊκές εφημερίδες σημείωναν πως οι αρχηγοί των σοσιαλδημοκρατών χρησιμοποιούσαν την επιρροή τους για να μετριάσουν τις αξιώσεις των λαϊκών τάξεων. Οι βιομήχανοι ανησυχούσαν για την παρέμβαση των Σοβιέτ σε ζητήματα εργασιακών σχέσεων, όπως οι απολύσεις και οι αυξήσεις μισθών. Πολύ σύντομα, η αστική τάξη άφησε στην άκρη τα λόγια και πέρασε σε ανοιχτή αντεπαναστατική δράση. Τον Ιούλιο του 1917, η ειρηνική διαδήλωση του Σοβιέτ της Πετρούπολης πνίγηκε στο αίμα. Οι Μπολσεβίκοι τέθηκαν εκτός νόμου. Τον Αύγουστο του 1917, ύστερα από συστηματική ενίσχυση των αντιδραστικών κύκλων, εκδηλώθηκε το πραξικόπημα του Κορνίλοφ. Οι εργάτες, με την καθοδήγηση των Μπολσεβίκων, κατάφεραν να το τσακίσουν. Το Σεπτέμβρη, οι Μπολσεβίκοι κέρδισαν την πλειοψηφία στα Σοβιέτ της Πετρούπολης και της Μόσχας. Η κυβέρνηση, με επικεφαλής τον σοσιαλδημοκράτη Κερένσκι, βρέθηκε σε αδιέξοδο. 9 μήνες πέρασαν από το Φλεβάρι ως τον Οκτώβρη. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, οι μεγάλες μάζες της εργατικής τάξης και της φτωχής αγροτιάς συνειδητοποίησαν μέσα από την πείρα τους και κάτω από την παρέμβαση των Μπολσεβίκων την αναγκαιότητα του σοσιαλισμού. Κανένα από τα ζωτικά τους προβλήματα δεν μπορούσε να λυθεί χωρίς αυτόν. Η ένοπλη εξέγερση μπήκε στην ημερήσια διάταξη. Χαράματα της 7ης Νοέμβρη 1917. Οι ομοβροντίες του θορυχτού Αυρόρα έδωσαν το σύνθημα για το γκρέμισμα της αστικής εξουσίας. Η προσωρινή κυβέρνηση συνελήφθη. Η εξουσία πέρασε στα Σοβιέτ. Σύντροφοι, η εργατοαγροτική επανάσταση, για την αναγκαιότητα της οποίας μιλούσαν συνεχώς οι Μπολσεβίκοι, πραγματοποιήθηκε. Τι σημασία έχει αυτή η επανάσταση? Πριν απ' όλα συνίσταται στο ότι θα έχουμε σοβιετική κυβέρνηση. Το δικό μας όργανο εξουσίας, χωρίς καμιά συμμετοχή της αστικής τάξης. Οι καταπιεζόμενες μάζες θα δημιουργήσουν οι ίδιες την εξουσία. Ο παλιός κρατικός μηχανισμός θα γκρεμιστεί στη θέμελα και θα δημιουργηθεί ένας καινούριος διοικητικός μηχανισμός. Οι σοβιετικές οργανώσεις. Την επομένη της Επανάστασης εκδόθηκε διάταγμα για την ειρήνη. Η εργατογροτική κυβέρνηση πρότεινε σε όλους τους εμπόλεμους λαούς και τις κυβερνήσεις τους άμεση ειρήνη χωρίς ενταφικές προσαρτήσεις, βίαιες ενσωματώσεις εθνοτήτων και επανορθώσεις. Η συνέχιση του πολέμου καταγγέλθηκε ως έγκλημα ενάντια στην ανθρωπότητα. Τα ξημερώματα της 9ης του Νοέμβρη, τηλεγράφημα καλούσε όλους τους στρατιώτες και τους ναύτες να πάρουν την υπόθεση της ειρήνης στα χέρια τους. Τα συντάγματα που βρίσκονταν στο μέτωπο να εκλέξουν αντιπροσώπους και να αρχίσουν επίσημες διαπραγματεύσεις ανακοχής με τον εχθρό. Να μην επιτρέψουν στους αντεπαναστάτες στρατηγούς να τορπιλήσουν την υπόθεση αυτή. Την ίδια ημερομηνία καθιερώθηκε με νομοσχέδιο ο εργατικός έλεγχος στην παραγωγή. Ο έλεγχος θα πραγματοποιούταν από όλους τους εργάτες και υπαλλήλους της επιχείρησης με αιρετούς αντιπροσώπους τους. Οι ιδιοκτήτες και οι αιρετοί αντιπρόσωποι των εργατών και υπαλλήλων θεωρούνταν υπεύθυνοι απέναντι στο κράτος για την περιφρούρηση της περιουσίας. Συντάχθηκε διάταγμα για τη γη βασισμένο σε εντολές 242 εκλεγμένων αγροτών βουλευτών. Καταργήθηκε αμέσως και χωρίς καμία αποζημίωση η ιδιοκτησία της γης από τους γεωκτήμονες. Απαλωτριώθηκε όλη η γη που ανήκε στο κράτος, στην αυτοκρατορική οικογένεια, στα μοναστήρια, στην εκκλησία και στους αγρότες. Η απαλωτριωμένη περιουσία μετατράπηκε σε παλαϊκή και πέρασε στη χρήση όλων αυτών που τη δούλευαν. Οι αντιδράσεις δεν άργησαν. Οι αστεί έλεγαν πως επιχειρούνταν βίαιη εφαρμογή του σοσιαλισμού. Οι Μενσεβίκοι και οι Εσέροι ορίονταν. Είναι πραξικόπημα, είναι μαξιμαλισμός.
Έλεγαν πως όλες οι ελευθερίες που κατακτήθηκαν απειλούνταν. Ότι ο στρατός που βρισκόταν στο μέτωπο δέχτηκε θανάσιμο πλήγμα. Ότι οι Μπολσεβίκοι προκάλεσαν τον εμφύλιο πόλεμο. Ότι δεν θα έφερναν ειρήνη, αλλά υποδούλωση. Δεν έμειναν ωστόσο στα λόγια. Πολύ γρήγορα πέρασαν στην πράξη. 1918 ιδρύθηκε η Αντεπαναστατική Ένωση για την Παλιγενεσία της Ρωσίας με τη συμμετοχή Μενσεβίκων, Εσέρων και Φιλελεύθερων. Στις 20 του Ιούνιου, ο Κερένσκι, ως εκπρόσωπός της, διαπραγματεύτηκε στο Λονδίνο την ιμπεριαλιστική επέμβαση ενάντια στη νεαρότατη Σοβιετική Ρωσία. Το μωρό να πνιγεί στην κούνια του, κράβγαζαν πανικόβλητοι όλοι οι εκμεταλλευτές του κόσμου. Όλοι οι ιμπεριαλιστικοί συνασπισμοί ενώθηκαν ενάντια στη Σοβιετική Ρωσία. Ακόμα και η Ελλάδα πήρε μέρος. Με αντάλλαγμα την υποστήριξη των Αγγλογάλων στην καταστροφική μικρασιατική εκστρατεία. Η επέμβαση όμως γνώρισε την ήττα. Το ρήγμα που δημιούργησε η Οκτωβριανή Επανάσταση στους ιμπεριαλιστικούς σχηματισμούς δεν ήταν αμεληταίο. Η λήξη του πολέμου επιταχύνθηκε. Ο Κάιζερ και η Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία ανατράπηκαν από επαναστάσεις στη Γερμανία και την Ουγγαρία, οι οποίες όμως δεν επικράτησαν. Οι σοσιαλδημοκράτες αποκαλύφθηκαν ως στήριγμα της αστικής τάξης. Πρωταγωνίστησαν στο πνίξιμο των επαναστάσεων. Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι κομμουνιστές διαχωρίστηκαν από τους σοσιαλδημοκράτες. Το 1919 ιδρύθηκε η Κομιντέρ, η Κομμουνιστική Διεθνής. Σύντροφοι, το συνέδριό μας έχει μεγάλη κοσμοϊστορική σημασία. Αναδεικνύει τη χρεοκοπία των αυταπατών της αστικής δημοκρατίας. Γιατί όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά και στις πιο ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, ο εμφύλιος πόλεμος είναι γεγονός. Ρίξτε μια ματιά στην Ανατολή. Νομίζαμε ότι για το ρωσικό λαό δεν υπήρχε διέξοδος από το σκότος του τσαρισμού. Για επανάσταση, πόσο μάλλον νικηφόρα επανάσταση, δεν υπήρχαν ελπίδες. Όμως η Ρωσία είναι η χώρα που πραγματοποιείται και το απίθανο. Αυτό το απίθανο πραγματοποιούν οι Μπολσεβίκοι τώρα και θα το ολοκληρώσουν. Το 1921 ο εμφύλιος πόλεμος τελείωσε. Οι καταστροφές που άφησε όμως τη Σοβιετική Ρωσία ήταν τεράστιες. Το πρωτόγνωρο καθήκον των κομμουνιστών για την οικοδόμηση της νέας κοινωνίας του σοσιαλισμού ξεκίνησε μέσα σε εξαιρετικές δυσκολίες. Σε σχέση με το 1913, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε 7 φορές. Η αγροτική παραγωγή έπεσε στο 1 τρίτο. Οι αντιθέσεις της αχανούς ρώσικης και ασιατικής επαρχίας με τα αστικά κέντρα ήταν οξύτατες. Πάνω από τα 3 τέταρτα του πληθυσμού ήταν αναλφάβητοι. Βασικά προβλήματα όπως η διατροφή ήταν αδύνατο να λυθούν με μιας. Η νέα κοινωνία χτιζόταν με απέραντο μόχθο. Σε αυτές τις συνθήκες εφαρμόστηκε η νέα οικονομική πολιτική, πολιτική προσωρινής υποχώρησης απέναντι στον καπιταλισμό. Χτίζονταν μια κομμουνιστική κοινωνία που από κάθε άποψη, οικονομικά, ηθικά, πνευματικά, ήταν γεμάτη από τα σημάδια της παλιάς κοινωνίας, από τους κόλπους της οποίας βγήκε, όπως είχε γράψει ο Μάρξ. Το νέο που γεννιόταν πάλευε με το παλιό που πέθαινε και ήταν απόλυτη ανάγκη να εξαφανιστεί. Οι δυνάμεις της παλιάς κοινωνίας συνέχιζαν να υπάρχουν. Η αντίστασή τους δεν υποχώρησε, δεν περιορίστηκε μόνο στον ανοιχτό εμφύλιο πόλεμο. Τον Γενάρη του 1924, ο Βλαντιμίρ Ίλιτς Ουλιάνοφ, ο Λένιν, εγκατέλειψε τη ζωή. Η συμβολή του στην θεωρητική επεξεργασία των ζητημάτων της οικοδόμησης του σοσιαλισμού ήταν πρωτοπόρα. Η προσπάθεια αυτή συνεχίστηκε από τον Στάλιν. Τις δεκαετίες του 1920 και του 1930 η ταξική πάλι οξύνθηκε. Η επιβίωση της νέας κοινωνίας κρινόταν από την έκβασή της. Η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε στις γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος. Στελέχη του επαναστατικού κινήματος λύγησαν, υποχώρησαν υιοθετώντας συμβιβαστικές και ητοπαθείς θέσεις. Άλλοι όπως οι Τρότσκι και Ζινόβιεφ έλεγαν ότι η οικοδόμηση του σοσιαλισμού σε μια χώρα
ήταν καταδικασμένη να αποτύχει. Άλλοι, όπως ο Μπουχάριν, πρότειναν την ειρηνική ενσωμάτωση των πλούσιων αγροτών και των ωφελημένων από τη νέα οικονομική πολιτική στο σοσιαλισμό. Το 1927, ο Στάλιν έθετε το εξής ερώτημα. Ποια είναι η ζημιά που προκαλεί η μπουχαρινική θεωρία σύμφυσης των καπιταλιστών στο σοσιαλισμό και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνει τον Μπουχάριν την όξυνση της ταξικής πάλης? Είναι ότι αποκοιμίζει την εργατική τάξη, υποσκάπτει την ικανότητα κινητοποίησης των επαναστατικών δυνάμεων της χώρας μας, αποστρατεύει την εργατική τάξη και διευκολύνει την επίθεση των καπιταλιστικών στοιχείων. Στα τέλη της δεκαετίας του 1920, η συνεταιριστικοποίηση αποτέλεσε σημαντικό σταθμό της ταξικής πάλης ενάντια στους πλούσιους αγρότες. Η αγροτική παραγωγή αναδιοργανώθηκε. Η περίοδος της νέας οικονομικής πολιτικής τερματίστηκε. Η σοσιαλιστική οικοδόμηση επιταχύνθηκε. Η συμβολή του εξηλεκτρισμού στην ανασυγκρότηση και γιγάντωση της βαριάς βιομηχανίας ήταν καθοριστική. Με τον εξηλεκτρισμό αντιμετωπίστηκαν οι καταστροφές του εμφυλίου πολέμου. Έγινε εφικτή η τεχνική υποστήριξη της συνεταιριστικοποίησης. Χωρίς εξηλεκτρισμό, το κομμουνιστικό σύστημα είναι ανεφάρμοστο και το δικό μας πλάνο εξηλεκτρισμού καλύπτει μια περίοδο 10 χρόνων στην καλύτερη περίπτωση. Είναι ο πιο σύντομος δρόμος που απαιτείται για την οικοδόμηση του νέου μας συστήματος, έλεγε ο Λένιν σε συνέντευξή του στις 10 Ιουνίου του 1920. Την υλοποίηση των πρώτων πεντάχρονων πλάνων βελτιώθηκαν οι συνθήκες ζωής για το λαό. Μέχρι το 1941 είχαν μειωθεί η φτώχεια, η πείνα, ο αναλφαβητισμός. Η δημόσια και δωρεάν ιατρική περίθαλψη εξασφαλίστηκε για όλους. Οι επιδημίες αντιμετωπίστηκαν. Καθιερώθηκε η οκτάωρη εργασία. Η ανεργία μηδενίστηκε. Θεσμοθετήθηκε σύνταξη στα 60 και στα 55 για τους βιομηχανικούς εργάτες και εργάτριες αντίστοιχα. Για πρώτη φορά στην ιστορία δόθηκαν στις γυναίκες ίσα πολιτικά δικαιώματα με τους άντρες. Στα σχολεία καθιερώθηκε η κοινή φίτηση των δύο φύλων. Η υποχρεωτική, δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση έγινε καθολικό δικαίωμα, όπως και η δυνατότητα για δωρεάν ανώτατες σπουδές. Δημιουργήθηκε γραφή για δεκάδες λαούς και εθνότητες. Καθιερώθηκε η διδασκαλία στη μητρική τους γλώσσα. Η καλλιτεχνική δημιουργία άνθησε σε κάθε της έκφραση. Ο σοβιετικός κινηματογράφος ήταν πρωτοπόρος. Η λογοτεχνία διαδόθηκε μαζικά. Άνοιξαν για τους εργάτες οι πόρτες των μουσείων, των θεάτρων, των λυρικών σκηνών. Η σοσιαλιστική επανάσταση απελευθέρωσε την εργατική πρωτοβουλία και συμμετοχή. Οι ίδιοι οι εργάτες πρωτοστάθησαν στη βελτίωση της οργάνωσης της παραγωγής και στην άνοδο της παραγωγικότητας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, το κίνημα των κομμουνιστικών Σαββάτων την περίοδο του εμφυλίου πολέμου και το σταχανοβίτικο κίνημα τη δεκαετία του 1930. Το προλεταριάτο όχι μόνο πνίγει την αντίσταση των εκμεταλλευτών, αλλά οικοδομεί τις ανώτερες σχέσεις, την κοινωνική πειθαρχία των συνειδητών και ενωμένων εργατών, που δεν ξέρουν κανένα ζυγό και καμιά εξουσία πάνω τους, εκτός από την εξουσία της δικής τους συνένωσης και της δικής τους πιο συνειδητής, τολμηρής, συσπειρωμένης επαναστατικής πρωτοπορίας. Οι επιτυχίες, ωστόσο, δεν άμβλυναν την ταξική πάλη, η οποία αντίθετα οξύνθηκε. Νέες συνωμοσίες και σχέδια ανατροπών έκαναν την εμφάνισή τους στο προσκήνιο ή εξυφαίνονταν παρασκηνιακά. Όταν ο Σεργέη Κίροφ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, δολοφονήθηκε, η Κεντρική Επιτροπή προειδοποιούσε. Πρέπει να πει τέρμα στην οπορτουνιστική αμεριμνησία, που απορρέει από τη λανθασμένη υπόθεση ότι στο βαθμό που αυξάνουν οι δυνάμεις μας, ο εχθρός γίνεται περισσότερο ήρεμος και αυλαβής. Αυτή η υπόθεση είναι ριζικά εσφαλμένη. Είναι εκδήλωση της δεξιάς απόκλησης που βεβαίωνε τους πάντες ότι οι εχθροί θα προσχωρήσουν σιγά σιγά στο σοσιαλισμό, ότι θα γίνουν πραγματικοί σοσιαλιστές. Η αντεπαναστατική δραστηριότητα εκδηλώθηκε με σαμποτάζ της παραγωγής, δολοφονίες, προετοιμασία ένοπλων εξεγέρσεων, κατασκοπία.
αλλά και με κάθε είδους βοήθεια στην προετοιμασία νέας ιμπεριαλιστικής επέμβασης. Τα σχέδια αυτά βρήκαν πρόσφορο έδαφος σε διάφορες εσωκομματικές και εξωκομματικές οπορτουνιστικές ομάδες. Οι κομμουνιστές αντεπιτέθηκαν. Πήραν μέτρα για να υπερασπιστούν τη σοβιετική εξουσία. Ήταν μια μάχη ζωής και θανάτου στην οποία έγιναν και λάθη και υπερβολές. Αυτό αναγνωρίστηκε από κομματικά και κρατικά όργανα και καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διορθωθούν. Πολύ μελάνη έχει εξοδευτεί από τους αντικομμουνιστές και οπορτουνιστές για εκείνη την περίοδο που ονομάζουν περίοδο της μεγάλης εκαθάρισης και των σταλινικών εγκλημάτων. Ωστόσο, ακόμα και αστεί τότε είχαν αναγνωρίσει ότι τα μέτρα στρέφονταν ενάντια σε συνωμοσίες. Ο Τζότζεφ Ντέιβις, πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μόσχα, παρακολούθησε τη δίκη της ομάδας Μπουχάριν από την αρχή ως το τέλος. Στις 17 Μάρτη του 1938 ανέφερε σε εμπιστευτικό του σημείωμα προς την Ουάσιγκτον. Σε ό,τι αφορά τους κατηγορούμενους, διέπραξαν αρκετά εγκλήματα σύμφωνα με το Σοβιετικό νόμο. Εγκλήματα που αποδείχθηκαν με συγκεκριμένα στοιχεία και χωρίς να είναι δυνατή η εύλογη αμφισβήτησή τους. Συνεπώς, δικαιολογείται η ετιμιγορία που τους κρίνει ένοχους προδοσίας και η απόφαση που τους καταδικάζει στην προβλεπόμενη από τον ποινικό κώδικα της Σοβιετικής Ένωσης ποινή. Είναι κοινό το αίσθημα των διπλωματών που παρευρέθηκαν στη δίκη πως αποδείχθηκε η ύπαρξη μιας εξαιρετικά σοβαρής συνωμοσίας. I dreamed of all Joe Hill last night, live with you and me. Ενώ ο σοσιαλισμός σημείωνε επιτυχίες και κατακτήσεις, η κρίση από το 1929 μέχρι το 1933 στις καπιταλιστικές χώρες καταδίκαζε εκατομμύρια εργάτες στην ανεργία, την εξαθλίωση, την πείνα. Οι ανακατατάξεις στο ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο επιταχύνθηκαν. Η Γερμανία ανορθώθηκε οικονομικά με την βοήθεια οικονομικών κολοσσών των Ηνωμένων Πολιτειών όπως η Standard Oil και η Ford. Στην Ευρώπη, ο φασισμός στηρίχθηκε ολόπλευρα από τα μονοπόλια με στόχο την προετοιμασία ενός νέου πολέμου. Οι σοσιαλδημοκράτες, πρωτοστατώντας τον αντικομμουνισμό, έστρωναν το έδαφος για τον φασισμό. Η σοσιαλδημοκρατία, έλεγε ο Γερμανός Χάιλμαν, επιφανής εκπρόσωπός της, δεν μπορεί παρά να εργάζεται για να αποτρέψει την ανατροπή του καπιταλισμού. Το Νοέμβρη του 1936 επιτεύχθηκε γερμανο-ιαπωνική συμφωνία, στην οποία αργότερα προσχώρησαν η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και άλλες χώρες. Το όνομά της, Αντικομιντέρν Σύμφωνο. Είχαν προηγηθεί οι επεμβάσεις της Ιαπωνίας στη Μαντζουρία και της Ιταλίας στην Αιθιοπία. Ως την κήρυξη του πολέμου, πραγματοποιήθηκαν παντός είδους επαφές και συνεννοήσεις. Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες και Γαλλία από τη μια και Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία από την άλλη. Στόχος τους, η συγκρότηση κοινού αντισοβιετικού μετώπου. Το 1938 με το Σύμφωνο του Μονάχου, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι άνοιξαν το δρόμο στους Ναζί προς τα Ανατολικά και τη Σοβιετική Ένωση, παραδίδοντάς τους τη Τσεχοσλοβακία. Το Νοέμβρη του 1939 η Φινλανδία εισέβαλε στη Σοβιετική Ένωση με τη στρατιωτική υποστήριξη της Αγγλίας και της Γαλλίας. Την ίδια περίοδο, στις χώρες αυτές εξαπολύθηκαν διώξεις κομμουνιστών με πρόσχημα την υπογραφή του συμφώνου μη επίθεσης ανάμεσα στους Σοβιετικούς και τη Γερμανία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας τέθηκε εκτός νόμου. Στη διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου, από το 1936 ως το 1939, Αγγλία, Γαλλία και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες στήριξαν τη φασιστική ανταρσία του στρατηγού Φράγκο. Για άλλη μια φορά, αποκαλυπτικός ήταν ο ρόλος των σοσιαλδημοκρατών. Το 1939 συμμετείχαν σε στρατιωτικό πραξικόπημα, διαπραγματεύτηκαν με τον Φράγκο για το αποκοινού χτύπημα των κομμουνιστών.
Τα ισχυρά χρηματιστικά και εμπορικά συγκροτήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, έγραφε ο Σάμερ Γουέλς, Αμερικανός υφυπουργός εξωτερικών, θεωρούσαν ότι ένας πόλεμος ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση και τη Χιτλερική Γερμανία μπορούσε να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα. Λογικό, εφόσον προσδοκούσαν την καταστροφή της πρώτης και την αποδυνάμωση της δεύτερης. Κατ' ομολογία του Ντεγκόλ, στα τέλη της δεκαετίας του 1930, Γάλλοι ηθήνοντες εισηγούνταν επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης με βομβαρδισμό των πετρελαιοπηγών του Μπακού και απόβαση στην Κωνσταντινούπολη. Ο Τσόρτσιλ παραδέχτηκε πως η συνέχιση του αεροπορικού πολέμου κατά της Αγγλίας ήταν ευνοϊκό προκάλημα της συγκέντρωσης των δυνάμεων του Χίτλερ εναντίον των Σοβιετικών. Στο 17ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος των Πολσεβίκων της Σοβιετικής Ένωσης η εισήγηση ήταν σαφής. Η Σοβιετική Ένωση δεν σκέφτεται να απειλήσει και πολύ περισσότερο να επιτεθεί ενάντια σε οποιονδήποτε. Δεν φοβόμαστε όμως τις απειλές. Και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε με χτύπημα στο χτύπημα των εμπριστών του πολέμου. Η Σοβιετική κυβέρνηση προσπάθησε να αξιοποιήσει τις αντιθέσεις στο ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο. Έτσι έκανε επανειλημμένες προτάσεις σε Γαλλία και Αγγλία για συμφωνία. Όλες απέτυχαν. Στις 23 Αυγούστου του 1939 υπεγράφει το σύμφωνο μη επίθεσης με τη Γερμανία, το γνωστό σύμφωνο Ribbentrop-Molotov. Η Σοβιετική Ένωση κατάφερε να αποφύγει την άμεση επίθεση της Γερμανίας, να ενισχύσει έτσι την άμυνά της και να κερδίσει χρόνο. Το 1939 υπεγράφησαν σύμφωνα αμοιβαίας βοήθειας μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και των Βαλτικών χωρών. Το 1940 κλείστηκε Σοβιετο-Φινλανδική Συνθήκη Ειρήνης. Η καταιγίδα ξέσπασε. Τον Αύγουστο του 1939 οι Γερμανοί εισέβαλαν στην Πολωνία. Η Αγγλία και η Γαλλία τις κήρυξαν τον πόλεμο, μέχρι όμως την εισβολή στη Γαλλία το 1941 δεν ανέλαβαν καμία στρατιωτική δράση εναντίον τους. Ο στόχος για τους ιμπεριαλιστές όλων των πλευρών ήταν διπλός. Η επίλυση των μεταξύ τους αντιθέσεων από τη μια μεριά, η συντριβή της Σοβιετικής Ένωσης από την άλλη. Οι μεταξύ τους αντιθέσεις αποδείχθηκαν τελικά ισχυρότερες. Την άνοιξη του 1941 αποκρισταλώθηκαν δύο ιμπεριαλιστικοί συνασπισμοί. Ο ένας με επικεφαλής τους Αγγλοαμερικάνους και ο δεύτερος με δύναμη κρούσης στο γερμανικό ναζισμό. Σε όλη τη διάρκεια του πολέμου διατηρούσαν μυστικές επαφές μεταξύ τους, επιδίωκαν συμβιβασμό. Ο στόχος της συντριβής της Σοβιετικής Ένωσης δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ. Τα σχέδιά τους όμως δυσκολεύτηκαν μετά την απόκρουση της ναζιστικής επίθεσης από τη Σοβιετική Ένωση. Ο κόκκινος στρατός πέρασε στην αντεπίθεση. Νίκη στο Στάλιγκραντ. Νίκη στο Κούρσκ. Διώχνοντας τους Ναζί από τα εδάφη τους, οι Σοβιετικοί άρχισαν να απελευθερώνουν τις κατεχόμενες ευρωπαϊκές χώρες. Ενίσχυσαν τα παρτιζάνικα κινήματα που αγωνίζονταν ενάντια στους κατακτητές και στα φασιστικά καθεστώτα των χωρών τους. Το καλοκαίρι του 1944, οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι αποβιβάστηκαν στην Νορμανδία, θέλοντας να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους από την ήττα των Ναζί. Στόχος η υπεράσπιση της αστικής εξουσίας στην Ευρώπη. Σαββάει,
9 Μαΐου 1945, στο Reichstag στο Βερολίνο, κυμάτιζε η κόκκινη σημαία. Ήταν το σύμβολο της συντριβής του φασισμού. Η Σοβιετική Ένωση πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος. Εκατομμύρια νεκροί. Ανάμεσά τους η αφρόκρεμα της νέας γενιάς των κομμουνιστών. Σοβαρότατες ήταν οι καταστροφές στην παραγωγική της βάση. Τα κομμουνιστικά κόμματα έγιναν ψυχή μεγάλων κινημάτων. Πρωταγωνίστησαν στην οργάνωση του αντιφασιστικού εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος στις κατεχόμενες χώρες και στις χώρες συμμάχους των Ναζί. Ωστόσο, τα καθήκοντα της αντιφασιστικής εθνικοαπελευθερωτικής πάλης δεν στάθηκε δυνατόν να συνδυαστούν σωστά με εκείνα της σοσιαλιστικής επανάστασης. Ο θετικός για τις λαϊκές δυνάμεις συσχετισμός δύναμης έμεινε αναξιοποίητος. Το ίδιο αναξιοποίητη έμεινε και η κρίση των αστικών τάξεων στις καπιταλιστικές χώρες. Παρά τη γενική στρατηγική αδυναμία του κομμουνιστικού κινήματος σε μια σειρά χώρες, οι επαναστατικές δυνάμεις από το 1945 έως το 1949 αγωνίστηκαν για την εξουσία. Το τέλος της δεκαετίας τις βρήκε νικήτριες σε 8 χώρες στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, στην Κίνα και στην Κορεατική Χερσόνησο. Η διεθνιστική βοήθεια του κόκκινου στρατού υπήρξε σημαντική σε πολλές περιπτώσεις. Τον Αύγουστο του 1945, οι ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και τον Αγκασάκη σκόρπισαν τον τρόμο και το θάνατο. Ήταν το σύμβολο που σηματοδότησε την ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο ιμπεριαλιστικό σύστημα. Σύμβολο τρομοκρατίας απέναντι στους λαούς. Το δόγμα Τρούμαν και το σχέδιο Μάρσαλ προσδιορίσαν με σαφήνεια τη νέα κατάσταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ανέλαβαν την ηγεσία της καπιταλιστικής ανασυγκρότησης της Ευρώπης και της Αντισοβιετικής Συμμαχίας. Το 1946, με τον περίφημο λόγο του στο Φούλτον των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τσόρτσιλ κήρυξε την έναρξη του ψυχρού πολέμου, περιγράφοντας την Ευρώπη χωρισμένη από ένα σιδηρούν παραπέτασμα. Το 1949 ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επενέβησαν ανοιχτά στην Ελλάδα και την Κορέα. Παραβιάζοντας τις συμφωνίες, ανασυγκρότησαν σε κράτος τον δυτικό γερμανικό τομέα που βρισκόταν υπό αγγλική, αμερικάνικη και γαλλική κατοχή. Σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες διοχετεύτηκε μια πρωτοφανής αντικομμουνιστική ιστερία. Αποκορύφωμά της η περίοδος του μακαρθισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στο σοσιαλισμό και τον ιμπεριαλισμό σημάδεψε όλη την περίοδο από το 1945 έως το 1989. Στις σοσιαλιστικές χώρες εντάχθηκε το Βιετνάμ. Στη συνέχεια, η Κούβα. Μπροστά στις εξελίξεις αυτές, η τακτική του ιμπεριαλισμού άλλαξε, με σταθερό στόχο την ανατροπή του σοσιαλισμού στις χώρες που είχε ήδη επικρατήσει. Η διαδικασία ανασυγκρότησης της καπιταλιστικής οικονομίας στην Ευρώπη αξιοποιήθηκε από την αστική τάξη. Με ορισμένες παραχωρήσεις που έκανε, κατάφερε να ενσωματώσει εργατικές μάζες. Το εργατικό κίνημα μπορούσε τώρα να καθησυχαστεί.
Την ίδια περίοδο, η μεταπολεμική οικοδόμηση του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση ήρθε αντιμέτωπη με νέα προβλήματα. Ένα μέρος της παραγωγικής βάσης είχε καταστραφεί. Άμεση ήταν η ανάγκη για την ανοικοδόμησή της. Οι πληγές του πολέμου έπρεπε να επουλωθούν. Οι σοσιαλιστικές χώρες και τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα χρειάζονταν τη διαρκή στήριξη της Σοβιετικής Ένωσης. Η στρατιωτική πίεση του ιμπεριαλισμού βρέθηκε στο αποκορύφωμά της. Η διαπάλη ανάμεσα στο νέο και το παλιό ποτέ δεν έπαψε να υπάρχει. Αντίθετα, συνεχίστηκε χωρίς διακοπή στο εσωτερικό της χώρας. Οι δυσκολίες και οι αντιθέσεις που συνεχώς αναπτύσσονταν κρύβονταν πίσω από επιτυχίες του σοσιαλισμού, όπως ήταν η αποστολή του ανθρώπου στο διάστημα. Στο 20ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης υιοθετήθηκαν θέσεις που ενίσχυσαν τον οπορτουνισμό στις γραμμές του κομμουνιστικού κινήματος. Η θέση ότι η ταξική πάλη συνεχίζεται στο σοσιαλισμό απορρίφθηκε. Τη στιγμή της πιο μεγάλης ανάγκης για επαγρύπνηση, στο όνομα της ειρηνικής συνύπαρξης, αμβλήθηκε η διαπάλη με τον ιμπεριαλισμό. Με πρόφαση την προσωπολατρεία, ασκήθηκε αντιιστορική κριτική στον Στάλιν και την περίοδο 1924 έως 1953. Οι οπορτουνιστικές και αντεπαναστατικές δυνάμεις εκείνης της περίοδου δικαιώθηκαν. Αυτή η κριτική χρησιμοποιείται ως σήμερα. Είναι από τα κύρια όπλα για τη συκοφάντηση του σοσιαλισμού. Το 1958 και το 1965, με αποφάσεις της ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης, ενισχύθηκε η δυνατότητα του ατομικού ή συνεταιριστικού πλουτισμού στον αγροτικό τομέα. Αργότερα, οι μεταρρυθμίσεις Κοσίγκιν στη βιομηχανία χαλάρωσαν τον κεντρικό σχεδιασμό. Ενίσχυσαν στοιχεία της αγοράς, αναγνώρισαν ως κριτήριο αποτελεσματικότητας το κέρδος. Τα μέτρα αυτά, ξένα προς το σοσιαλισμό, αν και υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπιση υπαρκτών προβλημάτων της παραγωγής, δεν κατάφεραν να δώσουν λύσεις. Αντίθετα, δημιούργησαν καινούρια. Η σοσιαλιστική οικοδόμηση αδυνάτησε. Τα ίδια αυτά μέτρα έγιναν τελικά το θερμοκήπιο δυνάμεων που είχαν συμφέρον από την ανατροπή του σοσιαλισμού. Το παλιό ενισχύθηκε σε βάρος του καινούριου. Μετά τη διάλυση της Κομμουνιστικής Διεθνούς, η επεξεργασία ενιαία στρατηγική στο κομμουνιστικό κίνημα ολοένα και δυσκόλευε. Το πρώτο ρήγμα ήρθε από τους Ιουγκοσλάβους κομμουνιστές στη δεκαετία του 1940. Οι σοσιαλδημοκρατικές και εθνικιστικές θέσεις τους οδήγησαν στο συμβιβασμό με τον ιμπεριαλισμό. Το πνεύμα του 20ου συνεδρίου και ο αντισταλινισμός έδωσαν όθηση στις τάσεις διάσπασης. Ενισχύθηκαν οι οπορτουνιστές σε όλα τα κομμουνιστικά κόμματα, χωρίς να εξαιρούνται και αυτά που ήταν στην εξουσία. Ορισμένοι ηγέτες τους μπήκαν επικεφαλής αντεπαναστατικών γεγονότων. Ο Νάγκη το 1956 στην Ουγγαρία, ο Ντούπτσεκ το 1968 στη Τσεχοσλοβακία. Οι ταξικές δυνάμεις που επεδίωκαν την ανατροπή του σοσιαλισμού τους στήριξαν και στηρίχθηκαν σε αυτούς. Ο ιμπεριαλισμός παρακολουθούσε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο κομμουνιστικό κίνημα. Προσπαθούσε να τις αξιοποιήσει προς όφελός του. Για εσωτερική υπονόμευση του σοσιαλισμού μιλούσε ο γνωστός Μπρεζίνσκι 2 χρόνια πριν από τα γεγονότα της Πράγας. Είναι, σημείωνε, η πιο επιθυμητή μορφή αλλαγής. Στην καπιταλιστική Ευρώπη κυριάρχησε ο ευρωκομμουνισμός, που απομάκρυνε και την παραμικρή σκέψη για επαναστατική πάλη. Στο όνομα του εθνικού δρόμου για το σοσιαλισμό ενισχύθηκαν κοινοβουλευτικές αυταπάτες. Υπονομεύθηκε η αλληλεγγύη με τη Σοβιετική Ένωση και τις σοσιαλιστικές χώρες. Επικράτησε ο συμβιβασμός με την ΕΟΚ. Αυτές οι θέσεις αξιοποιήθηκαν ποικιλόμορφα από το ευρωπαϊκό κεφάλαιο, τόσο για τη σταθεροποίηση του αστικού συστήματος, όσο και στην επίθεση ενάντια στο σοσιαλισμό.
Το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα, με πρόσχημα την κριτική στο 20ο συνέδριο, υιοθέτησε αντισοβιετική στάση. Οι Αμερικανοί, φυσικά, δεν έχασαν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν αυτή τη στάση ενάντια στη Σοβιετική Ένωση. Το κομμουνιστικό κίνημα διασπάστηκε. Αυτές οι εξελίξεις ήταν τροχιοδεικτικά για αυτά που θα ακολουθούσαν. Τη δεκαετία του 1980, η πολιτική της Περεστρόικα έκανε δυναμική είσοδο, διακηρύσσοντας την ανανέωση του σοσιαλισμού. Στην πραγματικότητα, άνοιξε το δρόμο για την τελική επίθεση των δυνάμεων που υποστήριζαν την ανατροπή του. Το 1990, στο 28ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης, υιοθετήθηκε η θέση που επέτρεπε την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για το αποκορύφωμα μιας συγκεκριμένης πορείας που είχε προδιαγραφεί. Επιπλέον, στην εξωτερική της πολιτική, η Περεστρόικα προωθούσε την αντιπανάσταση σε όλες τις σοσιαλιστικές χώρες. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο ιμπεριαλισμός στήριξε την Περεστρόικα. Το 1991, η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών διαλύθηκε με απόφαση των Προέδρων Ρωσίας, Ουκρανίας και Λευκορωσίας. Στο δημοψήφισμα όμως του Μάρτη του ίδιου χρόνου, το 78% του πληθυσμού είχε ψηφίσει υπέρ της διατήρησής της. Η επικράτηση της αντεπανάστασης δεν ήταν αναπόφευκτη εξέλιξη. Δεν ήταν κερδισμένη από την αρχή. Στηρίχτηκε στην σοσιαλδημοκρατική μετάλλαξη των κομμουνιστικών κομμάτων που βρίσκονταν στην εξουσία. Στην απομάκρυση των μαζών από τη συμμετοχή στη λαϊκή εξουσία. Έτσι δεν μπόρεσαν να συγκροτηθούν συνεπείς δυνάμεις ικανές να αντιδράσουν. Η αντεπανάσταση προς το παρόν νίκησε. Αλλά δεν επιβεβαιώνει όλους αυτούς που υποστηρίζουν το ανεδαφικό και το αδύνατο της επικράτησης του σοσιαλισμού. Ούτε και όσους αρνήθηκαν το σοσιαλιστικό χαρακτήρα εκείνων των κοινωνιών. Επιβεβαιώνει όμως σίγουρα τον Λένιν. Κάθε ασυνέπεια ή αδυναμία στο ξεσκέπασμα εκείνων που εκδηλώνονται ως ρεφορμιστές ή κεντριστές σημαίνει άμεσο μεγάλωμα του κινδύνου ανατροπής της εξουσίας του προλεταριάτου από την αστική τάξη που θα χρησιμοποιήσει αύριο στην αντεπανάσταση αυτό που στους κοντόφθαλμους σήμερα φαίνεται πως είναι μόνο θεωρητική διαφωνία. Η ιστορία ωστόσο προχωρά μέσα από πίσω μπρος. Ο ίδιος ο καπιταλισμός για να επικρατήσει χρειάστηκαν δεκάδες χρόνια σκληρής πάλης με τη φεουδαρχία. Τίποτα δεν είναι σήμερα όπως χθες. Τίποτα δεν θα είναι αύριο όπως σήμερα. Μέσα από τη διαδικασία της αναγκαιότητας και του απρόβλεπτου θα ξεσπάσει ένας νέος κύκλος σοσιαλιστικών επαναστάσεων. Σήμερα, η τεχνολογική εξέλιξη αντί να ελευθερώνει γίνεται ένας ακόμα κρίκος στη βαριά αλυσίδα της εκμετάλλευσης των εργαζόμενων. Εκατομμύρια πεθαίνουν από ασθένειες που μπορούν να γιατρευτούν επειδή το καπιταλιστικό κέρδος δεν επιτρέπει τη μαζική εφαρμογή θεραπείων. Την ώρα που συσσωρεύεται απίστευτος πλούτος, η φτώχεια παίρνει ασύλληπτες διαστάσεις. Όχι μόνο οι ακραίες μορφές της, η εξαθλίωση και η πείνα, αλλά και η φτώχεια στον ελεύθερο χρόνο, η αδυναμία κάλυψης νέων αναγκών, η δουλειά μέχρι τα γεράματα, η ισόβια ανασφάλεια. Ο πλούτος παράγεται από τους πολλούς, αλλά είναι η ιδιοκτησία των λίγων. Αυτή η αντίθεση είναι και η πηγή των καθημερινών προβλημάτων των εργαζομένων. Διάφορες παραλλαγές διαχείρισης του καπιταλισμού δεν μπορούν να τη λύσουν. Μοναδική λύση είναι η κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής. Η εργατική τάξη να πάρει την εξουσία. Σήμερα μπορεί και πρέπει να πάρει την εξουσία. Σε αντίθεση με αυτούς που μιλάνε για το τέλος της, σήμερα είναι μαζικότερη, πιο μορφωμένη. Αγκαλιάζει νέα τμήματα εργαζόμενων σε νέους κλάδους της οικονομίας.
ο ίδιος ο καπιταλισμός της δίνει τα μέσα πιο εύκολα να οργανώσει και να διοικήσει την παραγωγή. Η Οκτωβριανή Επανάσταση απέδειξε ότι μπορούμε χωρίς τους καπιταλιστές. Σήμερα οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής είναι εντελώς άχρηστοι για τη διαδικασία της παραγωγής. Η συγκέντρωσή της σε τεράστιες επιχειρήσεις κάνει πιο εύκολη τη σχεδιασμένη πανεθνική οργάνωση της οικονομίας. Η ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής μπορεί και πρέπει να γίνει παρελθόν. Το τοπίο της παγκόσμιας κυριαρχίας του καπιταλισμού δεν είναι, όπως θέλουν να πιστεύουμε, μια αναλύωτη εικόνα. Οι ταξικές αντιθέσεις οξύνονται. Ο ανταγωνισμός των ίδιων των μονοπωλίων γίνεται όλο και πιο άγριος. Η αστική εξουσία δεν θα μπορεί για πάντα να κερδίζει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων. Δεν θα μπορεί για πάντα να ενσωματώνει ούτε να καταστέλει αποτελεσματικά. Το οικοδόμημα του καπιταλισμού είναι γεμάτο ρογμές που δημιουργούνται από τους δικούς του εσωτερικούς κραδασμούς. Από αυτές τις ρογμές θα αναδυθεί η επαναστατική δράση των μαζών που δεν θα υπομένουν καρτερικά τη ληστεία τους. 15 χρόνια μετά τις ανατροπές, οι ελπίδες των καπιταλιστών για μια εξέλιξη χωρίς αγώνες και αντιστάσεις διαψεύδονται οριστικά. Ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα μπορεί να δώσει προοπτική και διέξοδο στους αγώνες, οργανώνοντας την πάλη για τη λαϊκή εξουσία, διαλύοντας τις αυταπάτες για ένα δίθεν ανθρώπινο καπιταλισμό, στηρίζοντας την ταξική οργάνωση των εργατών, αντιπαλεύοντας το συμβιβασμό και την υποταγή, αναπτύσσοντας την επαναστατική θεωρία. Μελετώντας τα ερωτήματα για τον σοσιαλισμό και την αντεπανάσταση, αναζητώντας τις απαντήσεις. Η μελέτη αυτή θα δώσει πολύτιμο υλικό για την οικοδόμηση στον 21ο αιώνα, ενός σοσιαλισμού πολύ ανώτερου από τον προηγούμενο. Η πείρα του σοσιαλισμού του 20ου αιώνα ανέδειξε τις δυνατότητες αλλά και τις δυσκολίες στην οικοδόμηση της νέας κοινωνίας. Ο σοσιαλισμός είναι σήμερα επίκαιρος και αναγκαίος. Καμιά ήττα δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το γεγονός. Η εργατική τάξη από νέα αφετηρία θα τον οικοδομήσει και στο μέλλον. Η εργατική τάξη μπορεί και πρέπει να γίνει ο νεκροθάφτης της αδικίας και της εκμετάλλευσης. Στηριγμένη στο κόμμα της, θα βρει τη δύναμη να ενώσει όλους τους καταπιεζόμενους από το κεφάλαιο στον αγώνα για το σοσιαλισμό. Να οδηγήσει τους λαούς στην απαλλαγή τους από τα βάσανα και τους πολέμους. Στην απόλαυση του πλούτου που οι ίδιοι παράγουν. Στην αξιοποίηση για δικό τους όφελος των δυνατοτήτων της εποχής. Όποιος γονατισμένος είναι, όρθιος να σηκωθεί. Όποιος χαμένος είναι, να παλέψει. Όποιος την κατάστασή του έχει αναγνωρίσει, πώς να εμποδιστεί. Γιατί οι νικημένοι του σήμερα γίνονται οι νικητές του αύριο.